Επανερχόμαστε στο στούντιο. Κύριε Χιλετζάκη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Κοντά μας ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Και βεβαίως ένα από τα θέματα που θέλαμε να συζητήσουμε και να φέρουμε στο προσκήνιο είναι πλέον ποιες είναι οι απαιτήσεις των αγροτών και των παραγωγών πλέον από την καινούργια κυβέρνηση. Άλλωστε, θα έχει συναντήσεις προσεχώς και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αλλά και οι υπουργοί που ανέλαβαν τα υπουργεία τους με τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, προκειμένου να δουν πώς θα πορευτούν. Έτσι δεν είναι, κύριε Χιλετζάκη? Προσεχώς θα έχουμε ολοένα και περισσότερες τέτοιες συναντήσεις και νομίζω και εσείς θα βρεθείτε σε μία από αυτές. Θα βρεθούμε σε μία από αυτές και θα θέσουμε τον προβληματισμό μας, τα προβλήματα που έχουμε και θα εστιαστούμε σε κάποια θέματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, να τα δει ο νέος υπουργός και με σοβαρότητα αλλά και με ευλάβεια για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Γιατί αν αυτά τα πράγματα δεν τα κοιτάξουμε, δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Το πρώτο πράγμα που θα του θέσουμε του υπουργού είναι η νέα ΚΑΠ. Είναι πολύ σημαντικό. Η νέα προγραμματική Καταρχάς, περίοδο. Πριν ξεκινήσετε, Μάκης Βορύδης στο Υπουργείο. Πώς σας φαίνεται η επιλογή? Θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας. Δεν είναι σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Η ειδικότητά του είναι δικηγόρος. Θα δούμε. Θα δούμε. Ναι. Δεν έχει υπηρετήσει τον αγροτικό χώρο. Δικηγόρος είναι. Θα δούμε. Εντάξει, ωστόσο είναι μια επιλογή και νομίζω θα δείξει και στην πορεία μέσα από πράξεις και μέσα από τη συνεννόηση που θα έχει πάντα με τους παραγωγούς και τους αγρότες. Συνεχίστε, παρακαλώ. Ναι. Εμείς αυτό που θα θέσουμε στον νέο υπουργό είναι να κοιτάξει με ευλάβεια τη νέα ΚΑΠ. Η νέα προγραμματική περίοδο ξεκινάει στη χώρα μας το 2021, θα κρατήσει μέχρι το 2027. Έχουμε γέφυρα το 20, επομένως χρειάζεται ένας σωστός προγραμματισμός για τη νέα προγραμματική περίοδο, για τα προηγούμενα χρόνια. Και δεν μιλάω για τα 3 και τα 4 τα τελευταία, αλλά μιλάω για την προηγούμενη 20ετία, δηλαδή για προγραμματικές περιόδους από το 7 μέχρι το 13, από το 15 μέχρι το 19 και όλες αυτές. Μιλάω για τις δύο τελευταίες, αλλά πάει μέχρι και παραπίσω από τις δύο τελευταίες. Δεν είχε γίνει σωστός προγραμματισμός, ούτε σωστή διαχείριση χρημάτων. Εμείς ζητάμε τώρα από τον νέο υπουργό να δει τη νέα ΚΑΠ. Δεν θέλουμε σαν χώρα να χάσουμε ούτε ένα ευρώ από τα χρήματα που διεκδικούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην έχουμε δηλαδή μειώσεις, και να μπορέσει μέσα από τη νέα ΚΑΠ να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα. Είτε αυτός λέγεται χτινοτρόφοι, είτε λέγονται ελαιοπαραγωγή, είτε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, είτε και έτερο επαγγελματίες. Η νέα ΚΑΠ δεν αφορά μόνο τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Κουμαντάκη, στη χώρα μας το κατά κύριο επάγγελμα αγρότες σβήνει. Και αν δεν πάρθουν μέτρα από την κυβέρνηση, σε μια χώρα που έχουμε πάρα πολλή ανεργία, να εισχωρήσουν μέσα στον πρωτογενή τομέα νέοι άνθρωποι, μέσα από οικονομικά κίνητρα και από σωστό πλάνο, να μπορέσουν να ξεκινήσει αυτή η ατμομηχανή που λέγεται πρωτογενής τομέας, γιατί πραγματικά έχει αδρανοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και έχουμε και επίσημα στοιχεία που μπορούμε να τα αποδείξουμε αυτό. Και αν έχουμε και χρόνο, θα το πούμε στην πορεία. Κλιματική αλλαγή. Κλιματική αλλαγή είναι πολύ σημαντικό. Για εμάς που παράγουμε, που φέρνουμε new money στη χώρα μας, τα νέα χρήματα, τα χρήματα που τα έχει ανάγκη η χώρα μας, αυτό το εισερχόμενο χρήμα, γιατί έχουμε σοβαρά οικονομικά προβλήματα σαν χώρα. Έτσι, και σε όλες τις κατηγορίες των συμπολιτών μας πρέπει να φέρουμε χρήμα. Λοιπόν, ναι. Κλιματική αλλαγή. Σημαντικό η κλιματική αλλαγή. Τι μέτρα στήριξη θα πάρουμε? Φανταστείτε ότι ο υφυπουργός, ο κύριος Σκρέκας, ανακοίνωσε ότι το 60% της αδρευόμενης γης, ήταν μια ανακοίνωση που έβγαλε σήμερα το πρωί, στην ελληνική επικράτεια, αυτό το 60% σε λίγα χρόνια θα είναι ξηρική γη. Αν δεν πάρουμε μέτρα στήριξης αδρευόμενα, δηλαδή φράγματα, λιμνοδεξαμενές κτλ. Εμείς εδώ σε επίπεδο Κρήτης δεν είμαστε καλά όσον αφορά συγκεκριμένα έργα. Καθόλου. Έχουμε έργα που έχουν ξεκινήσει από το 85, υλοποιούνται το 19 και αυτά έχουν άλλα προβλήματα. Είμαστε μάρτυρες καθημερινών τέτοιων προβλημάτων. Έχουμε φράγματα που έχουν ολοκληρωθεί τώρα και 20 χρόνια και δεν έχουν αδρευτικά δίκτυα. Δεν βοηθούν, λέτε δηλαδή, έτσι? Είναι λίγα. Στο μέτρο είναι λίγα, γιατί η αδρευόμενη έκταση της Κρήτης είναι πολύ μικρή. Η Κρήτη αδρεύεται το 30% και είναι καλλιεργήσιμη από τη μια άκρη μέχρι την άλλη. Μάλιστα. Φορολογικό ασφαλιστικό, έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση για το φορολογικό ασφαλιστικό. Εμείς θα το ξανατονίσουμε του Υπουργού και θα του πούμε να το κοιτάξει, γιατί πραγματικά αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Για την πορεία του αγρότη. Γιατί
όταν έχεις ένα φορολογικό που είναι ασφαλιστικό και ένα φορολογικό με τέτοια δυσβάσταχτη φορολογία, δεν μπορείς να πας παρακάτω. Το άλλο που θα πούμε είναι οι νέοι αγρότες. Και οι νέοι εισερχόμενοι και οι νέοι αγρότες που είναι μέσα από προγράμματα. Να δώσει κίνητρα μέσα σε αυτή την προγραμματική περίοδο που πραγματικά ο σχεδιασμός πρέπει να είναι πολύ σωστός. Για να μην έχουμε αυτά που είπαμε, επαναλαμβάνω τα λόγια τα αρχικά, εκεί μέσα μπορούμε να δώσουμε κίνητρα σε νέους ανθρώπους, είτε είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, είτε όχι, να μπουν στον πρωτογενή τομέα, είτε με συμπληρωματικό εισόδημα, είτε κατά κύριο εισόδημα. Εκεί πρέπει να το κοιτάξει πάρα πολύ ο Υπουργός, γιατί έχουμε παραδείγματα από το παρελθόν, όπως ήταν οι νέοι αγρότες του 2009, επί κυρία Μπατζελή Υπουργού, που πραγματικά χαντακωθήκανε τα παιδιά αυτά, είχαν υπογράψει μια σύμβαση 40.000 ευρώ για νέα εγκατάσταση, μετά τους την αλλάξανε, πήγανε στα 20.000 ευρώ και δεν φτάναν όλα αυτά, πήραν και ένα απόθεμα τότες, 1.250 ευρώ από το εθνικό απόθεμα. Καταλαβαίνετε ότι χαντακωθήκανε νέοι άνθρωποι, έχει περάσει μια δεκαετία, έχουμε χτυπήσει τον καμπανάκι του κινδύνου σε αυτούς τους νέους ανθρώπους που εγκατασταθήκανε το 9, άλλη σύμβαση υπογράψανε, άλλα λεφτά πήρανε και το απόθεμα που τους δώσανε, όσα στρέμματα και να είχαν, είτε λίγα είτε πολλά, ήταν 1.250 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το αφημί εμαυρώνεται, δεν μπορεί να συνεχίσει, δεν μπορεί να αναπτυχθεί και υπάρχει πρόβλημα. Το άλλο που θα πούμε, που μας αφορά πάρα πολύ σαν Κρήτη, είναι να κοιτάξει της παραδοσιακής διγενής ποικιλίας, είτε αυτό λέγεται ελιά είτε αμπέλι, που αυτά πρέπει να τις αναδείξουμε και να μπορέσει να έχει και μία στήριξη για να έχουμε τη δικιά μας μπράντα, είτε στο εξωτερικό είτε εδώ, και να κάνουμε το πάντρεμα, επιτέλους, το πάντρεμα του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα. Και έχουμε ένα 38 παράδειγμα που αυτό λέγεται Σαντορίνη. Η Σαντορίνη έχει τον ινοτουρισμό, κύριε Κουμαντάκη. Ο ινοτουρισμός στη Σαντορίνη, έρχονται από όλο τον κόσμο για να δοκιμάσουν τα κρασιά, για να δούνε τους αμπελώνες, για να δούνε τα επισκέψιμα ινοποιεία, για να γευτούν τη γαστρονομία με πάντρεμα το κρασί αναλόγως. Πώς θα επιτευχθεί όμως αυτό? Ήδη είχαμε κάνει πρόταση εμείς στον προηγούμενο Υπουργό. Πείτε ένα παράδειγμα, γιατί αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, πολύ και σημαντικό. Νομίζω αποτελεί το νούμερο ένα πυλώνα ανάπτυξης του νησιού και όλα τα άλλα, όχι ότι δεν ήταν αξίας αυτά που είπατε προηγουμένως, αλλά νομίζω ότι το να δημιουργήσει ένα brand name στο ελαιόλαδο και στο κρασί παγκοσμίως είναι ο νούμερο ένας τρόπος προώθηση των προϊόντων πρώτον και δεύτερος ενίσχυση του αναπτυξιακού πλάνου του νησιού. Και λεφτά στην τσέπη των αγροτών. Να το θα σας πω στα γρήγορα πώς μπορούμε να παντρέψουμε πρωτογενή τομέα τουρισμό και πόσο, τι πλεονέκτημα έχουν οι κριτικοί αγρότες που δεν το έχουν στην υπόλοιπη Ελλάδα, να φταίει ο τουρισμός μας. Πριν από μερικά χρόνια είμαι στη Γερμανία, στο Μόναχο, σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία, μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ, δεν χρειάζεται να πούμε το όνομα. Και είναι ο εμπορικός διευθυντής φρούτο και λαχανικών της εταιρείας. Και συζητάμε, είναι 20 του Αυγούστου και του λέω βοήθησέ μας να σου δώσουμε μερικά σταφύλια, έχουν υπεροριμάσει και πρέπει να απορροφήσεις κάποια σταφύλια. Και μου λέει, αν θες μύρο, μου λέει, να πουλήσεις σταφύλια, μην τα πουλήσεις η Γερμανία τον Αύγουστο. Πουλήσεις τα στην Κρήτη, γιατί οι Γερμανοί είναι στην Κρήτη, δεν είναι στη Γερμανία. Μου λέει τότε και το θυμάμαι από τότε και το αναφέρω παράδειγμα συνεχώς. Τουρισμός με πρωτογενή τομέα, λέμε στον κύριο Αποστόλου τότε. Κύριε Αποστόλου, έχουμε τα παραγωγικά τιμολόγια. Τα παραγωγικά τιμολόγια όλα, τα εξαγώσιμα παραγωγικά τιμολόγια, συνοδεύονται με ένα απαλλακτικό ΦΠΑ. Όταν ένα προϊόν το εξάγουμε, δεν μας δίνει ο έμπορος ή η συνεταιριστική οργάνωση ΦΠΑ, μας δίνει απαλλακτικό, γιατί γίνεται εξαγωγή. Αυτά τα εξαγώσιμα αγροτικά προϊόντα, εφόσον ο δείχτης του εξαγώσιμου προϊόντος είναι το απαλλακτικό του ΦΠΑ που συνοδεύει το τιμολόγιο, αυτά θέλουμε να έχουν μια ευνοϊκή φορολογία, έτσι ώστε εγώ που παράγω να μπορώ να εξάγω περισσότερο, το σύνολο των παραγόμενων προϊόντων μου να πηγαίνει στην εξαγωγή για να φέρω κι εγώ το new money στη χώρα και να βοηθήσω κι εγώ τη χώρα μου με αυτόν τον τρόπο. Αλλά αυτό το ίδιο μπορείτε να το εφαρμόσετε, λέμε, και στον τουρισμό. Μου λέει πώς. Λέω, εσείς είστε το κράτος. Παντρέψτε με εμένα, με τον ξενοδόχο, με φοροκίνητρα. Δηλαδή, ο ξενοδόχος που αγοράζει αγροτικά προϊόντα κατευθείαν από τον παραγωγό και τα τιμολόγια αυτά αποδεικνύουν την αγορά των αγροτικών προϊόντων, θα έχει φοροελάφρυση, φορολογική, εφόσον αγοράζει από μένα. Και εγώ, εφόσον πουλάω στον ξενοδόχο,
θα έχω κι εγώ μία φοροελάμφρυση ή στα δικά μου τιμολόγια. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο. Αυτό θα αφορά μόνο την περιφέρεια, ας πούμε, του νησιού μας, ή θα μπορεί να τροφοδοτεί ο κριτικός παραγωγός και ξενοδοχεία στην υπόλοιπη χώρα? Γιατί μιλάμε για ανάπτυξη και στο νησί μας σε πρώτη φάση. Ναι, εμείς καταρχήν συζητάμε κατά του οίκου μας. Μιλάμε για το νησί. Αλλά δεν με απαγορεύει εμένα αν υπάρχουν ξενοδοχεία στην Ηρώδο που είναι δίπλα, που δεν έχει η Ηρώδο το επιτραπέζιο σταφύλι, παράδειγμα το δικό μας. Να μην μπορώ και εγώ να στέλνω στη Ρόδο και με παραγωγικό. Και να ισχύει και εκεί η ίδια σχέση που περιγράψατε. Ναι, να ισχύει έτσι. Αλλιώς οι νόμοι του κράτους είναι για όλη την ελληνική επικράτεια και εφαρμόζονται σε όλη την ελληνική επικράτεια. Με αυτό το μικρό, τη μικρή τροπολογία που μπορεί να περάσει ο Υπουργός με συνεργασία τα αντίστοιχα Υπουργεία Τουρισμού, Οικονομικών κτλ., θα δώσει το πάντρεμα, δηλαδή θα κάνει το κουμπάρο ανάμεσα στο ξενοδόχο. Και στον παραγωγό. Και στον παραγωγό. Ωραία. Σας συνεχίστε, έφερα το παράδειγμα. Συνεχίστε, ωραίο το παράδειγμα. Μακάρι να γίνει. Έχουμε εκκρεμότητες. Οι εκκρεμότητες που έχουμε από την προηγούμενη κυβέρνηση είναι η Φόρμα Έξπορ, η βοήθεια που άφησε χιλιάδες νέους ανθρώπους απ' έξω χωρίς επιδότηση. Που αυτό θα το ζητήσουμε από τον Υπουργό να δούμε μήπως. Γιατί αριθμό παραγωγών μιλάμε εδώ, κύριε Χιλετζάκη? Περίπου 17.000 παραγωγή. Σε όλη τη χώρα. Σε όλη τη χώρα περίπου. Έχουμε εκκρεμότητες στα ίζωνα σημασίας με την ελιά. Το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο μας σήμερα περνάει μια κρίση. Είναι κυριολεκτικά στα αζήτητα, οι τιμές του είναι πολύ χαμηλές. Έχουμε μια Ισπανία που μας έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω αλλά από αυτό που κάνανε τα άλλα κράτη-μέλη στους ίδιους τους παραγωγούς. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ας το πούμε, της Ισπανίας, πήρε μια απόφαση και έδωσε μια τιμή ασφαλείας στο προϊόν, έτσι ώστε όταν από μία τιμή και κάτω πάει το προϊόν, να μην γίνονται εμπορικές πράξεις και να παίρνει μία σχετική ενίσχυση ο ελαιοπαραγωγός, ο Ισπανός, για να μπορεί. Αυτό ζητάμε και εμείς μέσα από τα ίζωνο σημασίας, τα λεγόμενα de minimis, ενισχυθεί ο ελαιοπαραγωγός, που πραγματικά, κύριε Κουμαντά, τα τελευταία χρόνια έχει περάσει πολύ μεγάλη κρίση λόγω της κλιματικής αλλαγής, τρία χρόνια με την ξηρασία, κυριολεκτικά ξεραθήκανε. Είχαμε την εισβολή του δάκου την περισσινή που μας χάλασε όλες τις οξύτητες του λαδιού και γίνανε τα λάδια μας εφτάρζες και οχτάρζες. Γι' αυτό έχουν μείνει και στα αζήτητα, γιατί οι Ισπανοί που τα θέλανε να κάνουν τις προσμίξεις και όλα αυτά που κάνανε δεν τα ζητάνε πλέον, γιατί τα βρίσκουν από τη γειτονική Ισπανία σε πιο φθηνές τιμές. Επομένως δεν χρειάζονται να τα πάρουν από εδώ. Είχαμε το ρυχίτι πριν από δύο χρόνια που ήταν ένα νέο έντομο που αυτό μας δημιούργησε άλλα προβλήματα και καταλαβαίνετε ότι η ναυαρσίδα μας που λέγεται λάδι, το λάδι μας που έχουμε επίσημα στοιχεία από την Ελστάτ, πριν από τρία χρόνια 1 δις ευρώ ήταν το εμπορικό ισοζύγιο του λαδιού και της ελιάς σαν εξαγώσιμο προϊόν και σήμερα έχει πέσει 50% κάτω και οφείλεται. Και τα λέγαμε εδώ για την προηγούμενη εβδομάδα, έχει πέσει η τιμή του λαδιού αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα 2,20. Νομίζω είναι μια τιμή που δεν περίμενε κανείς να δει για το κριτικό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο το οποίο διαφημίζουμε, κύριε Χιλετζάκη, όλα αυτά τα χρόνια. Βλέπετε μεταστροφή έτσι, του κλίματος αν αφορά το ελαιόλαδο, γιατί μιλάμε για το κριτικό χρυσό, αναμφίβολα. 300.000 τόνους παράγουμε τη Βεντέμα σαν Ελλάδα. Το σύνολο της παραγωγής, όταν έχουμε παραγωγή. Οι 300.000 τόνοι, μόνο το 10% τυποποιείται. Δηλαδή 30.000 τόνοι λάδι τυποποιείται. Έχουμε τυποποιητήρια που έχουν τη δυνατότητα να εμφιαλώσουν όλο το λάδι της χώρας μας. Δεν έχουμε αγορές όμως. Είναι μια κουβέντα να τυποποιήσεις, μια κουβέντα να πουλήσεις, μια κουβέντα πού θα βρεις να πουλήσεις και άλλη μια κουβέντα πότε θα εισπράξεις. Δεν έχουμε αγορές. Τις αγορές, ειδικά στο εξωτερικό, τις έχουν κατακτήσει οι Ιταλοί. Ενώ δεν είναι μεγάλη παραγωγή, είναι με εμάς πάνε οι Ιταλοί. 300-350, άντε 400.000 τόνους λάδι. Ενώ οι Ισπανοί με μια υπερπαραγωγή 1.800.000 τόνους, γιατί η χρονιά πάει 18-19, πιάνουμε και τις δύο χρονιές μαζί τα ελαιοκομικά, καταλαβαίνετε ότι ο μεγάλος παίχτης στο εμπόριο είναι η Ιταλία. Η Ιταλία έχει κατακτήσει τις αγορές, έχει μια υπερπαραγωγική δύναμη δίπλα της στην Ισπανία που την τροφοδοτεί λάδι σε πολύ χαμηλές τιμές. Σωστά. Επομένως δεν μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε. Δεν ξέρω αν είχατε, μάλλον βλέπω το Δευτέρι σας εκεί είναι γεμάτο με σημειώσεις και το τι περιμένετε από τη νέα κυβέρνηση. Νομίζω είπαμε τα σημαντικότερα τουλάχιστον, κύριε Χιλετζάκη. Ναι. Ο χρόνος δεν μας έφτασε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Εδώ θα είμαστε να τα δούμε, γιατί νομίζω θα υπάρξουν εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Και αν έχετε κάποια συνάντηση ή τηλεφώνημα από τον Υπουργό, εδώ είμαστε.
Να σας πείτε, ενημερώσουμε. Και εμείς αγωνιούμε να πάμε να το κουβεντιάσουμε. Γιατί η αρχική σας ερώτηση είναι τι έχετε να πείτε από τον κύριο Βορύδη. Ένα άνθρωπο που δεν τον έχει κουβεντιάσει για να ξέρεις τις γνώσεις του, δεν μπορείς να πεις ακριβώς. Δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Ό,τι και είναι, και ας είναι και νομικός, και ας είναι τώρα στο τιμόνι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Λοιπόν, κύριε Χιλετζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε στη δεύτερη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.